Την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη ζήτησε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέα στο πλαίσιο έρευνας για απάτη σε σχέση με τη διαχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης και τις αμοιβέ των βοηθών του στην Ευρωβουλή. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σήμερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέα ζήτησε την άρση της ασυλίας της κυρίας Εύα Καηλή Ευρωβουλευτή, αλλά και της Μαρίας Σπυράκη Ευρωβουλευτή επίσης. Με βάση την ερευνητική έκθεση που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμηση τη Απάτη, υπάρχει υπόνοια απάτη επιζήμια για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη διαχείριση τη βουλευτική αποζημίωση και ειδικότερα όσον αφορά τι αμοιβέ των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Σύμφωνα με το Εθνικό Εφαρμοστείο Δίκαιο, η κυρία Καηλή και η κυρία Σπυράκη δικαιούνται το τεκμήριο τη αθωότητα. Η Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Μάρια Σπυράκη προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση. Ευχαρίστω, αποδέχομαι το αίτημα άρση τη ασυλία μου, προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα αφορά το επίδομα αλλοδαπή πρώην συνεργάτη μου, ο οποίο αντιμετώπισε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και έχει ορισμένε απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω καμία σχέση με το Κατάργατι, δήλωσε η κυρία Σπυράκη, και δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.